Επιτρέψτε μου μία αναφορά πριν περάσουμε στην τοποθέτηση για το συζητούμενο νομοσχέδιο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σαν σήμερα συμπληρώνονται 79 χρόνια, 25 Νοέμβρη του 1942, που πραγματοποιήθηκε η κορυφαία αντιστασιακή πράξη ενάντια στους Ναζί κατακτητές στην Ελλάδα. Αυτή δηλαδή της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου, με βασικό συντελεστή το ΕΑΜ Ελλάς. Μία πράξη που έστειλε μήνυμα πως οι Ναζί κατακτητές δεν είναι ανίκητοι και συμβολίζει πως όταν οι λαοί συνειδητοποιούν τη δύναμή τους και αποφασίζουν να δράσουν και να αντισταθούν, τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Ο Γοργοπόταμος έδειξε τη δύναμη της λαϊκής πάλης την ίδια στιγμή που οι αστοί και οι σύμμαχοί τους καλούσαν το λαό μας σε αδράνεια απέναντι στον κατακτητή. Η ανατίναξη συμβολίζει σήμερα την αντίσταση και αντεπίθεση που προβάλλει ως αναγκαιότητα για την ανατροπή της βάρβαρης αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής και την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας, αλλά και για την αποδέσμευση της χώρας από τις υπερελεστικές ενώσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, από τις ΗΠΑ, που εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για το λαό και τους άλλους λαούς της περιοχής. Και όχι μόνο. Και τελικά για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος της εκμετάλλευσης. Και ερχόμαστε στα του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, όπως είπαμε και στις επιτροπές, έρχεται σε μία περίοδο όπου οξύνονται περαιτέρω τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα των βιοπαλλεστών αγροτών. Με κύριο ζητήματα, μάλλον, τη μεγάλη αύξηση, τη μεγάλη άνοδο του κόστους παραγωγής. Είτε αυτό αφορά τις ζεοτροφές που αποτελούν το βασικό κόστος για τον κτηνοτρόφο, που έχουν ανεβεί πάνω από το 60%, είτε οι τεράστιες ανατιμήσεις στο ρεύμα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει θεσπιστεί από την κυβέρνηση, ή αντίστοιχα η τιμή του πετρελαίου κίνησης που έχει σπάσει ρεκόρ και δεν έχει προβληθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης. Την ίδια ώρα, λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, η οποία άλλαξε εκ των υστέρων τα κριτήρια κατανομής τους, δηλαδή αφού είχαν οι κτηνοτρόφοι υποβάλλει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, έχει δημιουργήσει προβλήματα στη χορήγηση των ενισχύσεων σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Έτσι, απέναντι στα τόσα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, έρχεστε και μειώνετε τη φετινή προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, τέλη του Οκτώβρη που δόθηκε, κατά 63 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 10% λιγότερη σε σχέση με πέρυσι. Μία προκαταβολή που έχει μειώσει 7% σε όλους σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή χρήματα που τα έχουν ανάγκη οι αγρότες δεδομένων και των συνθήκων με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, την ακρίβεια και πάει λέγοντας, που εντείνουν τη δυσαρέσκεια στην οποία επιδρούν και οι ατασταλίες που έχουν καταγραφεί στην κατανομή του αποθέματος τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, λόγω και των νομοθετικών αλλαγών που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε τη δυνατότητα να κατοχυρώνονται δικαιώματα από το απόθεμα για βοσκοτόπια χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα ζώα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο, τροποποιώντας την ισχύουσα νομοθεσία και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα των πρόχειρων καταλυμάτων, που είναι και η πλειοψηφία. Αφού έως σήμερα δινόταν διαδοχικές παρατάσεις και οι κτηνοτρόφοι διατηρούσαν τους τάβλους που διέθεταν χωρίς αδειοδότηση και χωρίς ουσιαστικές επιπτώσεις. Ποιο ζήτημα λοιπόν θέλετε να λύσετε μέσω της χωροθέτησης και αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων? Το ζήτημα των χρήσεων γης. Ζητήματα που δεν μπορούσε και δεν μπορεί να λύσει η αγορά και το σύστημα το οποίο υπερασπίζεστε όχι μόνο εσείς, η κυβέρνηση ενώ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όσοι όλα τα άλλα κόμματα και όσα κυβερνήσαν που στηρίζεται αυτό το σύστημα, από τη στιγμή που η γη είναι ατομική ιδιοκτησία, κατακερματισμένη, και ακριβώς για αυτούς τους λόγους δεν μπορούν να λυθούν τα ζητήματα αυτά, σχεδιασμένα φυσικά και προς όφελος της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών. Γι' αυτό ως Κομμουνιστικό Κόμμα επισημαίνουμε κάθε φορά ότι σε όλα τα κρίσιμα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός,
αντίστοιχα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα δεις ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος είναι ο ένοχος, ποιος τελικά είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Και αυτό αφορά μια κοινωνική οργάνωση, ένα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα που θυσιάζει τις σύγχρονες ανάγκες στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και του αδιφάγου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Πρόκειται λοιπόν για ένα κράτος εχθρικό απέναντι σε αυτές τις ανάγκες. Γιατί είναι ένα κράτος φτιαγμένο για να θωρακίζει την κερδοφορία των λίγων, ένα κράτος που υπηρετεί μια χούφτα παράσιτα εκμεταλλευτές του μόχθου των ανθρώπων. Και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς την ίδια ώρα είναι παντελώς ανίκανο και δυσκίνητο στο να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, τη λαϊκή περιουσία. Είναι ταχύτατο και αποτελεσματικό μόνο στο να θυσιάζει εργατικά λαϊκά δικαιώματα, προκειμένου να υπηρετήσει τις επενδύσεις, τα κέρδη, τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου. Και φυσικά, μέρος αυτού του προβλήματος είναι και οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα και διαχειρίζονται την κρατική εξουσία. Έτσι, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που φέρνονται, συνεπάγονται τη διαιώνιση του χαρατσώματος και της ομοιρίας των κτηνοτρόφων. Ακόμα και εκείνο με πρόχειρα καταλήμματα που ισχυρίζεστε ότι δίνεται λύση. Την ίδια ώρα λοιπόν, αλλά και με το νομοσχέδιο, τι του ζητάτε? Του ζητάτε τις Παναγιές στα μάτια. Ζητάει τις Παναγιές στα μάτια από έναν εγωπροβατοτρόφο που δίνει αγώνα επιβίωσης και μάλιστα, όπως ακούσαμε και στις επιτροπές, τους πουλάτε και εκδούλευσε ότι δίθεν τους διευκολύνει. Τη στιγμή που για να εγκριθεί το μαντρί ενός κτηνοτρόφου εξακολουθούν να απαιτούνται μία στίβα δικαιολογητικά και μελέτες. Και σας ρωτήσαμε και στην Επιτροπή, σας ρωτάμε και στη σημερινή συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια. Από τη στιγμή που θα αδειοδοτηθούν, εμείς ρωτάμε πώς θα πάρουν ρεύματα μαντριά. Πώς θα έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι σε αυτά που δεν, σε όσα δηλαδή δεν υπάρχουν δρόμοι. Και πες ότι βάζουν βολταϊκά, για παράδειγμα, προκειμένου να έχουν ηλεκτρικό, να έχουν ρεύμα. Όμως, όταν δεν υπάρχει δίκτυο, πώς θα φτιάξουν φωτοβολταϊκά? Θα φτιάξουν συσσωρευτές που απαιτούνται, οι οποίοι είναι το κόστος εκτινάζεται στα ύψη. Και τα ρωτάμε αυτά γιατί όταν είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, για παράδειγμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκεί προβλέπονται εκατομμύρια επιδοτήσεων με τους διάφορους αναπτυξιακούς νόμους που τα ξεκαλύζουν τα μονοπόλια και φτιάχνουν δρόμους και άλλες υποδομές. Μέχρι και τα ΜΑΤ κινητοποιείται προκειμένου να μην διασαλευτούν οι κατασκευές των ανεμογεννητριών από τα άγραφα μέχρι τα νησιά. Και τα παραδείγματα είναι πάμπολα. Απέναντι δηλαδή, καταστολή απέναντι στις κινητοποιήσεις του λαού και σε τοπικό επίπεδο που εναντιώνονται στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Και στην Επιτροπή, και ακόμα μια φορά εδώ από την Ολομέλεια, στην τελική συζήτηση του νομοσχεδίου, εμείς σας λέμε ξεκάθαρα. Απέναντι λοιπόν στον κυκαιώνα όλων αυτών των δικαιολογητικών, εμείς λέμε ότι η έγκριση των εγκαταστάσεων, δηλαδή των καταλυμάτων, των προχείρων καταλυμάτων, που όπως λέτε είναι πάνω από το 50%, να γίνεται με μόνο δικαιολογητικά την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση. Και από εκεί και πέρα την όλη υπόλοιπη διαδικασία να την πραγματοποιούν οι κρατικές υπηρεσίες, που πρέπει να, φυσικά να στελεχωθούν με το αντίστοιχο, αναγκαίο, μόνιμο προσωπικό και χωρίς καμία επιβάρυνση προφανώς για τους κτηνοτρόφους. Περιμένουμε απάντηση. Δεν λέτε, δεν είπατε τίποτα. Για να δούμε σήμερα στην τελική συζήτηση του νομοσχεδίου. Γιατί αυτό κατά τη γνώμη μας θα συνιστούσε όντως ουσιαστική, πραγματική μάλλον, ανακούφιση. Επίσης, προτείναμε η διάταξη αυτή, δηλαδή η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση, να έχει αναδρομική ισχύ, όπως αναδρομική ισχύ έχει και η απαράδεκτη κοινή υπουργική απόφαση για το βοσκοτόπιο που πρέπει να καταργηθεί. Και λέμε να έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος σας, ώστε να καλυφθούν και οι παραγωγοί με καμένα μαντριά στις πυροπαθείς περιοχές. Αυτή λοιπόν την πύρινη λέλαπα που ζήσανε και οι κτηνοτρόφοι, όπως και συνολικά ο λαός μας, μέσα στο κατακαλό καιρό, από την Εύβοια, την Ηλία και πάει λέγοντας. Προκειμένου λοιπόν, το προτείνουμε αυτό, να αποζημιωθούν και αυτοί οι πυρόπληκτοι, οι οποίοι δεν είχαν άδειες και τώρα λόγω του ότι δεν είχαν άδειες δεν δικαιούνται
αποζημιώσεις. Όπως επίσης, πραγματική ανακούφιση θα συνιστούσε το αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες. Αντίστοιχα, η εξασφάλιση γενναίας μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, η επιδότηση ζωοτροφών, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μηχανήματα. Γιατί, για παράδειγμα, λίγο τον τόνο της φωνής σας. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Γιατί, για παράδειγμα, η απόφαση εμπεγμός της κυβέρνησης να δώσει κάποια ψίχουλα σε πολύ λίγους αγρότες και να τα βαφτίσει ως επιστροφή φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, τα 50 εκατομμύρια, δίκαια προκάλεσε την οργή και αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο, αποδεικνύοντας πως η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού τον Μάη του 2019 στη Λάρισα για επιστροφή φόρου καυσίμων ήταν τελικά μόνο για τα ψηφαλάκια των αγροτών. Λοιπόν, και μη μας πείτε πως οι δημοσιονομικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Γιατί αυτά μας λέτε και στην Επιτροπή, αυτά λέτε βέβαια και γενικότερα. Γιατί αυτό είναι το μόνιμο επιχείρημα όταν είναι να ικανοποιηθούν αιτήματα που ακουμπούν πάνω στις ανάγκες αγροτών, κτηνοτρόφων, εργαζομένων. Ενώ οι δημοσιονομικές συνθήκες δεν ισχύουν, αλλά το επιτρέπουν για τους εφοπλιστές, τους μεγαλοξενοδόχους, τους μεγαλέμπορους, τους κλινικάρχες, που τους δίνεται κάθε χρόνο για επιστροφή φόρου καυσίμων και αφορολόγητο πετρέλαιο πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ. Και εσείς λοιπόν το ίδιο κάνετε, όπως κάνουν και η προηγούμενη κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που κυβερνούσατε και εσείς δηλαδή. Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, εσείς δεν ήσασταν που ψηφίσατε μαζί το τρίτο μνημόνιο που εκτόξευσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο κίνησης? Εσείς ήσασταν. Γιατί ακόμα και τα ποσά που εξαγγείλατε, ο Υπουργός για παράδειγμα τοποθετήθηκε επί της αρχής συζήτησης στην Επιτροπή, το έβαλε το θέμα αυτό και ο κύριος Κεδίκογλου στην τελευταία Επιτροπή, στη Β' Ανάγνωση, για επιδότηση στις ζωοτροφές, αποτελεί σχετική κοροϊδία, αφού ούτε 2 ευρώ αναπροβατίνα δεν αναλογεί. Την ίδια ώρα που γνωρίζετε πολύ καλά πως το κόστος έχει εκτοξευθεί. Το ανέφεραν φυσικά και οι φορείς και τα ξέρετε και εσείς πολύ καλύτερα. Γιατί το ποσό αυτό, κατά τη γνώμη μας, και το είπαμε και στην Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι κάτω από 20 ευρώ αναζώο για τα μικρά μυρικαστικά και 50 ευρώ για τα μεγάλα μυρικαστικά. Αντίστοιχα, ανακούφιση και στήριξη στον βιοπαλαιστή αγρότη που προσπαθεί να επιβιώσει από το επάγγελμά του θα ήταν η σύνδεση των ενισχύσεων γεωργών με την πραγματική παραγωγή και των κτηνοτρόφων με το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο. Η αποσύνδεση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία από τα βοσκοτόπια, η έγκαιρη χορήγησή του σε μία δόση χωρίς παρακρατήσεις, να είναι ακατάσχετες, να μην επιβαρύνονται οι αγρότες οικονομικά για τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ αλλά και για τη διόρθωση σφαλμάτων, να μην έχει αναδρομική ισχύ η κοινή υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια, τα οποία είναι σκέτη ταλαιπωρία για τους κτηνοτρόφους. Επίσης, αναφέρθηκαν και οι φορείς αναφέρθηκαν, όπως το βάλαμε και στις επιτροπές, το επαναφέρουμε και εδώ στη συζήτηση, στα ζητήματα των ζωονόσων και την πρόληψή τους και την αποζημίωση των κτηνοτρόφων, της ανεπάρκειας των κτηνιατρικών υπηρεσιών λόγω της συνειδητής υποστελέχωσης από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν να γίνουν προσλήψεις εδώ και 15 χρόνια σε αυτές τις υπηρεσίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο όχι μόνο της παρακολούθησης, της πρόληψης, αλλά φυσικά της καταγραφής των προβλημάτων των κτηνοτρόφων και των αντίστοιχων αποζημιώσεων από την μείωση, την κατακόρυφη μείωση της παραγωγής, όπως για παράδειγμα αναφέραν και στην Επιτροπή από το καταρροϊκό πυρετό. Αυτά τα μέτρα λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν και όχι οι λεγόμενες ή οι λεγόμενες τεχνικές λύσεις, αλλά και η μοιρασία των επιδοτήσεων με βάση τα βοσκοτόπια που υιοθετήσατε και εφαρμόσετε όλες οι κυβερνήσεις με τα γνωστά αποτελέσματα. Και σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ, το 16ο άρθρο, αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε σχέση με τον ΕΛΓΑ είναι η πλήρης αποζημίωση στο 100% των ζημιών και όχι να έρχεστε μετά από 6 μήνες και να μας λέτε ότι δεν έχετε δώσει ούτε την προκαταβολή και ότι ζητάτε παράταση για τη χορήγηση των αποζημιώσεων, για την οποία καμαρώνετε. Ενώ θα έπρεπε να έχετε εξοφλήσει το 100% της αποζημιώσεις, ο κόσμος συνεχίζει να καλλιεργεί, να παράγει, να εργάζεται και δεν έχει πάρει φράγκο.
ενώ οι τιμές λιπασμάτων, ζωοτροφών και πάει λέγοντας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Τέλος, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα μπορούσατε να λύσετε τα ζητήματα και σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών καταλυμάτων, δεν το κάνατε και δεν το κάνετε στην ουσία. Γιατί είτε νομιμοποιημένοι είτε όχι, οι κτηνοτρόφοι βιοπαλαιστές στα πλαίσια του ανταγωνισμού βλέπουν καθημερινά τη θέση τους να επιδεινώνεται συνεχώς. Τίθεται λοιπόν πιο έντονο καθημερινά το ζήτημα της επιβίωσής τους και μπροστά σε αυτό δεν χωράνε αυταπάτες. Πώς θα βρεθούν οι λύσεις μέσα από τις αγορές, μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος που τους συνθλίβει. Γιατί οι προτάσεις τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις όποιες διαφορές στο μείγμα διαχείρισης, συμφωνούν στην ανάγκη παρεμβάσεων που στόχο έχουν τη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ρίχνοντας τα βάρη στις πλάτες των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων μαζί με τους άλλους αυτοαποσχολούμενους και εργάτες. Αυτό φαίνεται και από τους πακτολούς χρημάτων που έχουν δοθεί στους μονοπωλιακούς ομίλους του αγροτοδιατροφικού τομέα, τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί κανένα από τα αιτήματα των πληττόμενων αγροτοπαραγωγών. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν πολύ καλά πως τίποτα δεν τους χαρίστηκε από μια κυβέρνηση. Όμως όποτε βγήκανε στους δρόμους του αγώνα με μαζική συμμετοχή, είχαν κατακτήσεις. Στο χέρι τους λοιπόν είναι να αξιοποιήσουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητά τους για να επιβάλλουν το δίκαιο των αιτημάτων τους και να ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική που τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, γιατί 13 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, 15. Λοιπόν, όπως είπαμε και στις επιτροπές, το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε τρεις τροπολογίες. Στη βάση ότι τα συγκεκριμένα προτινόμενα μέτρα των τροπολογιών μας απαντούν στα αυξημένα προβλήματα των αγροτών, είναι αναγκαία, θα πρέπει η κυβέρνηση να τις κάνει δεκτές τις τροπολογίες προκειμένου να ανακουφίσουν κατάτι τα τεράστια και συσσωρευμένα, όπως είπαμε και στην αρχή, προβλήματα των αγροτών. Τροπολογία επιγραμματικά για την επιστροφή δηλαδή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, την επιδότηση και κατάργηση της ρήτας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα και μηδενικό ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, εργαλεία, μηχανήματα, ζωοτροφές. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Χθες ο υφυπουργός, ο κύριος Στήλιος, δεν είναι εδώ, δεν πειράζει, το Υπουργείο τέλος πάντων, μας ανακοίνωσε μια τροπολογία με δύο άρθρα, τα οποία μας τα ανέπτυξε ο κύριος Στήλιος. Εμείς έχουμε έντονη και διατυπώνουμε μάλλον τις έντονες ενστάσεις μας σε ό,τι αφορά την παράγραφο Β, δεύτερη παράγραφο, το άρθρο 2. Φέρνεται στην ουσία εκ του πονηρού, και σε αυτό δεν αναφέρθηκε ο Υπουργός, φέρνεται λοιπόν εκ του πονηρού με την τροπολογία αυτήν, με την παράγραφο του Β του άρθρου 2 της συγκεκριμένης τροπολογίας 1141 με ειδικό 37, φέρνεται από την πίσω πόρτα την εξίσωση κολεγίων με ΑΕΗ. Στη βάση το ότι δίνεται τη δυνατότητα άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου στα νεοσυσταθέντα τμήματα μια σειρά πανεπιστημίων, αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του δεύτερου άρθρου, αλλά πονηρά, όπως λέω, όπως είπαμε, βάζεται στη δεύτερη παράγραφο την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων κολεγίων, τριτοετούς φοίτησης δηλαδή, με τα 5 χρόνια που χρειάζονται για να σπουδάσουν οι διάφορες ειδικότητες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κύριε Υπουργέ, ζητούμε την απόσταση της συγκεκριμένης παραγράφου. Ζητούμε και πραγματικά θέλουμε να τοποθετηθείτε. Για αυτή την παράγραφο ζητούμε την απόσυρσή της. Φυσικά δεν είμαστε αντίθετοι στην πρώτη παράγραφο του δεύτερου άρθρου της τροπολογίας, το ότι δίνονται η δυνατότητα άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωπόνων σε μια σειρά από σχολές που προκύψαν από συγχωνεύσεις κτλ. Σε αυτό θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Όμως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όσο υπάρχει αυτή η κατάπτυστη δεύτερη παράγραφο. Ζητάμε λοιπόν την απόσυρσή της και ζητάμε από όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν και γι' αυτό και για τις τροπολογίες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ευχαριστώ.